Παναγιώτης Γιώργιος λέγομαι, πρόεδρος του Βαλτονέρου. Κύριε Γιώργο, τι ακριβώς συμβαίνει εδώ? Βλέπω μια ζημιά η οποία παραμένει, δεν αποκαθίσταται. Ναι, γιατί? Έχω κάνει εδώ και 2 εβδομάδες μια αίτηση στο Δήμο ότι έχει γίνει ένας ανεμοστρόβιλος στο χωριό. Έχει καταστραφεί το σχολείο πλήρως και δεν έχουν έρθει να δούνε, ούτε να το δούνε, ούτε να περάσουν να το φτιάξουν. Τίποτα, απολύτως. Αυτό το σχολείο έχει γίνει ένα μουσείο στο Βαλτόνερο που είναι για το Δήμο μας ένα καλό τέτοιο για να έρθει ο κόσμος και διάφορα παιδιά. Αύριο μεθαύριο θα έρθουν και παιδάκια εδώ πέρα στο σχολείο. Δεν θα μπορέσουν να έρθουν γιατί θα τα απαγορέψουν να μην χτυπήσει κανένα, πέσει κανένα κεραμίδι. Μπορώ να πω ότι ο Δήμος είναι πολύ κάθετος με το χωριό μας. Δεν έχει καμία βάλει κανένα χέρι μέσα στο χωριό μας. Δηλαδή είτε θέλεις από σχολείο, γιατί βλέπετε και το γύρω γύρω το σχολείο το έχουμε κάνει επανειλημμένα πρόταση για να γίνει κάτι, έστω για να γίνουν τσιμεντόλιθοι από εκεί πέρα και τα σίδερα για να μην χτυπήσουν κανένα παιδάκι, γιατί έρχονται από Θεσσαλονίκη και από Αθήνα και από παντού και δεν έχουν γίνει τίποτα έργα. Δηλαδή είναι πλήρως εγκατελειμμένο το σχολείο, το δημοτικό σχολείο του Βαλτονέρου. Τώρα για ποιο λόγο δεν ξέρω, εσείς θα το κρίνετε αυτό.